Κύριε Γρηγορίου, πρώτη σημαντική επένδυση στη Δυτική Μακεδονία της εταιρείας σας. Έχουμε κάποιο χρονοδιάγραμμα, προϋπολογισμό και για πόσες θέσεις εργασίας μιλάμε. Η αρχική, ο αρχικός σχεδιασμός είναι 600 άτομα και να σχεδιάσουμε άμεσα. Αν όλα αυτά έχουν να κάνουν προφανώς με το για να είμαι πιο συγκεκριμένος για την Μεγαλόπολη ιδιαίτερα. Θεωρώ μέσα στο χρόνο, δηλαδή στο προσφυγείο, θα έχουμε κλείσει όλες τις εκκρεμότητες ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. Και σε συνεργασία με το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο, έλεγα από αρχές του 23. Τι ακριβώς θα είναι αυτή η επένδυση? Είναι μια παραγωγική μονάδα, η οποία θα παράγει τη μονάδα της ηλεκτρόνησης και της ελίδης καυσίμων. Είναι η περιφέρεια κλιματοδότη της σχετική μελέτη. Έχουμε την ερωτήση Μεγαλόπολη να δημιουργηθεί φέρνει υδρογόνο μοτοσυκλέτα. Έχουμε συνολική επιληπτή αποφάσεις. Ενώ η κυψελίδα καψίμου είναι αυτή που φέρνει υδρογόνο. Η πρώτη αντένα σε περιφερειακό επίπεδο στη Μεγαλόπολη. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη της εταιρείας. Οπότε αυτή είναι η εταιρεία, όπως το ξέρετε. Επειδή η Δυτική Μακεδονία αγωνιά για την επόμενη μέρα της απολυθμιτοποίησης και το ερώτημα είναι για τις θέσεις εργασίας, το μεγαλύτερο ποσοστό θα καλυφθούν από την περιοχή? Προφανώς, ναι, δεν μπορούμε να φέρουμε κόσμο από αλλού. Θα φέρουμε τεχνογνωσία, Και το τελευταίο, το χώρο τον έχουμε επιλέξει. Κοιτάμε, δεν θα κοιτάξει όταν θα μας έρθει να σπουδάσει.